Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα συμπληρώνονται 5 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φύση από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά. 5 χρόνια μετά η δίκη είναι ακόμα σε εξέλιξη. Υπάρχουν καταγγελίες ότι καθυστερεί πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα οι φασιστικές συμμορίες και στις ίδιες γειτονιές συνεχίζουν σχεδόν ανενόχλητες. Είχαμε και την επίθεση, τη δολοφονική επίθεση στον Βαγγέλη Παπαμιχαήλ, το μέλος της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, πριν μερικές μέρες στο Πέραμα. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε εάν η κυβέρνηση εκτιμά ότι η δίκη καθυστερεί και αν υπάρχει κάποιος λόγος που γίνεται αυτό. Και εάν δεδομένου ότι και ο Πρωθυπουργός βγήκε στην Ευρώπη και είπε ότι η μεγάλη απειλή αυτή τη στιγμή είναι η άνδος ακροδεξιάς στο επόμενο διάστημα. Μια αριστερή κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό του φασισμού που ακόμα και σήμερα ανενόχλητος λιμένεται τις γειτονιές τις λαϊκές. Καταρχήν θέλω να εκφράσω την στήριξη της κυβέρνησης και την απόλυτη συμπαράστασή μας στο θύμα αυτής της φασιστικής επίθεσης, τον Βαγγέλη τον Παπαμιχαήλ. Σε ό,τι αφορά τώρα το ερώτημά σας, πράγματι νομίζω ότι υπάρχει μια υπέρμετρη καθυστέρηση της δίκης Χρυσής Αυγής. Ωστόσο πρέπει να καταλάβετε ότι το υλικό που πρέπει να αξιολογηθεί από το δικαστήριο, οι μάρτυρες οι οποίοι πρέπει να καταθέσουν είναι πάρα πολλοί. Το υλικό είναι τεράστιο, άρα λοιπόν πρόκειται για μια δίκη μαμούθ. Από την μεριά της ελληνικής κυβέρνησης δεν μπορούν να γίνουν συστάσεις προς τη δικαστική εξουσία για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά την συγκεκριμένη δίκη. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να προσφέρουμε όσα είναι απαραίτητα σε διοικητικό, τεχνικό εξοπλισμό αλλά και σε υποδομές, ώστε η δίκη να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και να έχουμε επιτέλους μια απόφαση για όλα όσα κατηγορείται ότι έχει κάνει η Χρυσή Αυγή, που πλέον νομίζω ότι στη συνείδηση των πολιτών έχει καταγραφεί ως μια φασιστική συμμορία που δεν διστάζει να χρησιμοποιήσει βία εναντίον των αδυνάμων. Οι αδύναμοι μπορεί να είναι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μπορεί να είναι αριστεροί αγωνιστές, μπορεί να είναι ομοφιλόφιλοι, μπορεί να είναι μετανάστες, μπορεί να είναι πρόσφυγες. Δεν έχει σημασία. Η Χρυσή Αυγή έχει την τάση να επιτίθεται και να επιλέγει την άσκηση βίας ακριβώς απέναντι στους αδυνάμους, και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να κριθεί όχι μόνο στο δικαστικό αλλά και στο πολιτικό και στο ιδεολογικό επίπεδο.